Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας ευχαριστώ σήμερα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση των εργαζομένων διανομέων της E-Food. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι διανομής της E-Food πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 έως τις 4, ύστερα από απόφαση της Ομοσπονδίας των Συνδικάτων της πόλης μας και του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν ραχτές εξελίξεις όσον αφορά τις εργασιακές μας σχέσεις. Στη Λάρισα είμαστε 117 εργαζόμενοι και ενώ υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, όλο το προηγούμενο διάστημα κάναμε υπομονή και δεν αντιδράσαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι η εταιρεία, παρόλα τα λάθη τα οποία μπορεί να υπάρχουν, ήταν απέναντί μας εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα και εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα, η εταιρεία αποφάσισε να ανακοινώσει με ένα απλό μήνυμα σε 115 συναδέλφους μας όλη την Ελλάδα ότι ή θα δεχτούν να εργαστούν ως freelancers, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, ή δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Με αυτή την απειλή, με το μαχαίρι δηλαδή στο λαιμό που λέμε, τους βάζει να επιλέξουν ανάμεσα στο δίλημα άνεργος ή ελεύθερος συνεργάτης. Εμείς όλα αυτά είμαστε εδώ σήμερα και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας και διεκδικούμε συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους που υπάγονται στη Manpower και μεταφορά τους στην E-Food χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση του υπάρχοντος μέτρου αξιολόγησης και να αντικατασταθεί με ένα πιο δίκαιο σύστημα. Ένταξη εδώ και τώρα στα βαρέα και αντιγυϊνά. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα αιτήματα στο πλαίσιο διεκδίκησής μας και τα οποία επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο της Λάρισας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλων των συναδέλφων μας τον κόσμο της Λάρισας που όλο αυτό το διάστημα μας στηρίζει και είναι εντυπωσιακή και συγκρότηση και όλη αυτή η στήριξη. Συνεχίζουμε μέχρι να δικαιωθούμε.